Αγαπητή συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θα προσγειωθούμε λίγο στην πραγματική ζωή μετά από τις προηγούμενες ομιλίες. Θα μιλήσουμε για την υπηρεογραφία, όπως υπόθηκε στο πρώτο τρίμηνο της κύσης, με σκοπό την ανίχνευση των συγγενών ανομαλιών, την εκτίμηση της εμβρυϊκής ανατομίας. Το υπερηγοράθμα πρώτου τριμήνου δεν είναι πια μόνο για να καθορίσουμε, να εκτιμήσουμε την ηλικία της κύσης μετρώντας το κεφαλουραίο μήκος ή για να ανοιχνεύσουμε τυχόν πολύδημη κύηση καθώς και την χωρητικότητα στις πολύδημες κύησεις, ούτε μόνο να μετρήσουμε την αυγενική διαφάνεια με σκοπό να υπολογίσουμε την πιθανότητα για χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Το ζούμε καθημερινά και όλοι ξέρουμε ότι κατά τη διενέργεια του υπερηγοραθήματος αυτού εξετάζουμε με έναν συστηματικό τρόπο την ανατομία του εμβρίου, ξεκινώντας από μια εγκάρση ατομή της κεφαλής, με σκοπό να εκτιμήσουμε την ακεραιότητα του κρανίου, την ηχό της μέσης γραμμής, καθώς και την εμφάνιση των χωριωδών πλεγμάτων του κεφάλου, το λεγόμενο σημείο της πεταλούδας. Στη συνέχεια, παίρνουμε μια μέση οβελή ατομή του προσώπου για να δούμε το ρινικό στούν, καθώς και μια εγκάρση ατομή του προσώπου για να δούμε τους οφθαλμικούς κόγχους. Μια οβελή ατομή της σπονδυλικής στήλης για να δούμε την ακεραιότητά της, να προσπαθήσουμε να δούμε την ακεραιότητά της ή να διαγνώσουμε τυχόν κύφος, κολλίωση ή ίσως δισκηδή ράχη. Μια εγκάρση ατομή στο θώρακα για να προσπαθήσουμε να δούμε τις τέσσερις κοιλότητες της καρδιάς, αλλά και να μελετήσουμε τη ροή του αίματος διαμέσου της τριγλόχινας βαλβίδας της καρδιάς και στη συνέχεια διάφορες εγκάρσεις και οβελιές τομές του σώματος, του κορμού και των άκρων για να δούμε την ύπαρξη του στομάχου, της ουροδόχου κύστεως, της εισόδου του ομφαλίου λόρου στον κορμό, επίσης να εκτιμήσουμε ίσως την ακεραιότητα του διαφράγματος, την ανατομία των νεφρών και να δούμε τα μακρά οστά, καθώς και τα χέρια και τα πόδια. Μελετώντας με αυτό τον τρόπο το έμβριο, ο στόχος μας είναι να διαγνώσουμε τυχόν μείζονες, συγγενείς ανομαλίες, που αν υπάρχουν ή είναι ασύμβατες με την ζωή ή δημιουργούν σοβαρή αναπηρία και έτσι, αν τις διαγνώσουμε νωρίς, προσφέρουμε την δυνατότητα διακοπής της κύησης στα ζευγάρια και όλοι ξέρουμε ότι η διακοπή της κύησης σε νωρίτερη ηλικία της κύησης είναι πιο ασφαλής για τη γυναίκα. Είναι όμως άραγε όλες οι συγγενείς ανομαλίες ανιχνεύσιμες. Ξέρουμε επίσης ότι πολλές από αυτές όντως είναι και εδώ υπάρχει μία λίστα για αυτές τις ανομαλίες και θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές, τα χαρακτηριστικά τους. Τι είναι άραγε η ανομαλία body stock? Είναι μια ανομαλία ασύμβατη με τη ζωή, δεν σχετίζεται με χρωμοσωμιακές ανομαλίες και σε αυτήν παρατηρείται ένα μεγάλο έλλειμμα στο πρόσθετο κοιλιακό τείχωμα, σοβαρή κυφοσκολίωσης, ο ομφάλιος λόρος είναι πάρα πολύ βραχής και ουσιαστικά έχει ραγεί η αμνιακή μεμβράνη και το έμβριο βρίσκεται το μισό μέσα στην αμνιακή κοιλότητα και το άλλο μισό στο εξωσπλαχνικό κύλωμα. Η ανεγκεφαλία είναι τον τελευταίο καιρό εύκολα ανιχνεύσιμη κατά τη διενέργεια του υπερηγοραθήματος πρώτου τριμήνου, κυρίως γιατί ξέρουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για ακρανία, δηλαδή για απουσία του εγκεφαλικού κρανίου. Ο εγκέφαλος κατά το πρώτο τρίμηνο μπορεί να έχει φυσιολογική απεικόνηση ή να έχει διαφόρων βαθμών διάβρωση, μέχρι που η διάβρωση που προκαλεί σε αυτόν το αμνιακό υγρό έχει ως αποτέλεσμα την εικόνα του δευτέρου τριμήνου που όλοι ξέρουμε. Η μη λοβώδης ολοπρός εγκεφαλία είναι πάλι και αυτή μια πολύ σοβαρή συγγενής ανομαλία, μη συμβατή με τη ζωή, μόνο λίγα νεογνά έχουν επιβιώσει και από αυτά που έχουν επιβιώσει χωρίς χρωμοσωμιακή ανομαλία, όλα έχουν πολύ σοβαρή εγκεφαλική βλάβη
και φυσικά πεθαίνουν στην πρώιμη νεογνική περίοδο. Η συχνότητά της είναι περίπου 1 στα 1.300 στο πρώτο τρίμηνο, μικρότερη στη γέννηση, γιατί πολλά πεθαίνουν ενδομητρίως, και πρόκειται ουσιαστικά για συνένωση, μάλλον για μη διαχωρισμό των εγκεφαλικών αιμοσφαιρίων, κυρίως στο επίπεδο των πρόστιων κεράτων. Και έτσι έχουμε την απουσία του χαρακτηριστικού σημείου της πεταλούδας που είδαμε προηγουμένως στη φυσιολογική απεικόνιση του κρανίου. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά τα 2/3 υπάρχει χρωμοσωμιακή ανομαλία, κυρίως τρισωμία 13. Η μεγακίστης, τι είναι? Είναι ουροδόχος κίστης μετρημένη σε επιμήκη τομή μεγαλύτερη των 7 χιλιοστών. Έχει μια επίπτωση 1 στα 1.600 και στο 1/3 των περιπτώσεων συνδυάζεται με χρωμοσωμιακές ανομαλίες, κυρίως τρισωμία 18 και 13. Όμως, τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη της μεγακίστης στα περιστατικά εκείνα που δεν υπάρχει χρωμοσωμιακή ανομαλία? Όταν αυτή δεν είναι μεγάλη, είναι κάτω από 16 χιλιοστά, τότε σε ποσοστό 90% στην πορεία της κύσης υποχωρεί. Η ουροδόχος κύστη πριν τις 13 εβδομάδες αποτελείται μόνο από συνδετικό ιστό χωρίς δυνατότητα σύσπασης και μετά τις 13 εβδομάδες αποκτά λίες μυϊκές ίνες και αυτόνομη νεύρωση και επομένως στις περιπτώσεις της μεγακίστης που δεν είναι μεγάλη και που δεν συνδυάζεται με χρωμοσωμιακή ανομαλία, μάλλον πρόκειται για μια καθυστερημένη ορίμανση της ουροδόχου κύστεως και καθυστερημένη δυνατότητα σύσπασης αυτής από τα ούρα που περιέχει. Ενώ όταν η μεγακίστη είναι μεγάλη, είναι πάνω από 16 χιλιοστά, τότε συνήθως καταλήγει σε σοβαρή αποφρακτική ουροπάθεια, όπως το περιστατικό αυτό που είναι μια κύση 15 εβδομάδων που βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ουροδόχο κύστη, ανιδράμνιο και ηχογενής νεφρούς. Ο εξόμφαλος μπορεί να περιέχει μόνο έντερο ή να περιέχει και ύπαρ. Η επίπτωσή του στο πρώτο τρίμηνο, όταν περιέχει μόνο έντερο, είναι 1 στα 1.400, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρχει εξόμφαλος νωρίς στο πρώτο τρίμηνο, σε κεφαλουραίο μήκος από 45 έως 55 χιλιοστά, είναι 1 στα 100 η επίπτωσή του, μικρότερη από 55 έως 65 χιλιοστά κεφαλουραίο μήκος, 1 στα 800 και 1 στις 2.000 από 65 έως 84 χιλιοστά. Ενώ ο εξόμφαλος που περιέχει ύπαρ έχει μια σταθερή συχνότητα περίπου 1 στις 3.300 περιστατικά στο πρώτο τρίμηνο και η πιθανότητα χρωμοσωμιακής ανομαλίας και στις δύο περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι 50%, κυρίως τρισωμία 21. Τι γίνεται όμως με τον εξόμφαλο στα περιστατικά εκείνα που δεν υπάρχει χρωμοσωμιακή ανομαλία? Υπάρχει, όταν περιέχει μόνο έντερο, σε ποσοστό 95% υποχωρεί τελείως κατά τη διάρκεια της κύσης. Ενώ όταν περιέχει ύπαρ, δεν υποχωρεί και χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Η γαστρόσχηση. Στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα χρωμοσωμιακής ανομαλίας δεν αυξάνεται, αλλά επιμένει και χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση μετά τη γέννηση. Τώρα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι συγκεκριμένες χρωμοσωμιακές ανομαλίες δεν μπορούν να ανιχνευθούν ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν κατά το πρώτο τρίμηνο. Εδώ παρουσιάζουμε μια λίστα αυτών των ανομαλιών και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε συνοπτικά γιατί αυτές οι ανομαλίες είναι πολύ δύσκολο ή δεν μπορεί να διαγνωστούν στο πρώτο τρίμηνο. Η μικροκεφαλία, χωρίς ολοπρός εγκεφαλία ή άλλες ανομαλίες από τον εγκέφαλο, παρατηρείται συνήθως μετά τις 30 εβδομάδες της κύσης από την πολύ μικρή περίμετρο της κεφαλής. Η αγενεσία του μεσολοβίου, το μεσολόβιο σχηματίζεται μετά τις 14 εβδομάδες. Επομένως, το πρώτο τρίμηνο δεν απεικονίζεται, 14 με 19 εβδομάδες. Η κοιλιομεγαλία, που οφείλεται σε συγγενή λίμωξη ή σε αιμορραγία ενδοεγκεφαλική, παρατηρείται μετά από τα αίτια αυτά, που πολλές φορές συμβαίνουν μετά το πρώτο τρίμηνο.
Επίσης, οι όγκοι του εμβρίου, οι όγκοι του ρινοφάριγγα, οι καρδιακοί όγκοι, τα ιεροκοκκυγικά τερατώματα δεν απεικονίζονται στο πρώτο, πολύ σπάνια απεικονίζονται, κυρίως αναπτύσσονται μετά το πρώτο τρίμηνο. Όπως και οι κύστες των οθικών, συνήθως το τρίτο τρίμηνο αναπτύσσονται. Η κυστική αδενοματώδης δυσπλασία και το πνευμονικό απόλυμα. Η νωρίτερη ηλικία της κύσης που αναφέρθηκε μια τέτοια βλάβη ήταν οι 16 εβδομάδες, γιατί από τις 16 εβδομάδες ξεκινάει η σωληνοποίηση των πνευμόνων και επομένως υπάρχει δυνατότητα εκκρήματα να εγκλωβιστούν στο παθολογικό μέρος του πνεύμονα και να απεικονιστούν ως υπερηχογενείς αιστείες στο πνεύμονα. Επίσης, η ατρυσία του δωδεκαδακτύλου, καθώς και η απόφραξη του εντέρου, είναι πολύ δύσκολο ή δεν απεικονίζονται στο πρώτο τρίμηνο, γιατί δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτές καθ' αυτές τις βλάβες, αλλά παρατηρούμε έμεσα ευρήματα που σχετίζονται με αυτές τις βλάβες. Παρατηρούμε πολυϊδράμνιο και το σημείο της γαστρικής φυσαλίδας στην ατρυσία του δωδεκαδακτύλου και προστενετικές έλικες διατεταμένες στην στένωση του λεπτού εντέρου, πράγμα το οποίο συμβαίνει μετά τις 20 εβδομάδες συνήθως ή λίγο νωρίτερα, αλλά όχι στο πρώτο τρίμηνο. Πρέπει εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το έμβριο καταπίνει περίπου 10 κυβικά εκατοστά αμνιακού υγρού την ημέρα στις 20 εβδομάδες. Φανταστείτε πόσο λιγότερο νωρίτερα, στο πρώτο τρίμηνο, και 850 κυβικά εκατοστά την ημέρα αμνιακού υγρού στο τέλος της κύησης. Όσον αφορά για την σοβαρή υδρονέφρωση, εκτός από αυτήν που οφείλεται σε απόφραξη της ουρήθρας που θα δούμε τη μεγακύστη, που είπαμε και προηγουμένως, που θα καταλήξει σε αποφρακτική ουροπάθεια, αυτή που οφείλεται σε στένωση του ουρητήρα ή σε κυστεουρητηρική παλινδρόμηση, δεν μπορεί να διαγνωστεί στο πρώτο τρίμηνο. Βλέπουμε ότι η παραγωγή των ούρων πάλι από το έμβριο είναι πάρα πολύ μικρή στις 20 εβδομάδες, 5 κυβικά εκατοστά την ώρα και δεκαπλασιάζεται στο τέλος της κύσης. Πολύ μικρότερη στο πρώτο τρίμηνο. Και υπάρχουν και ανομαλίες, σε αντίθεση με αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, που είναι ανιχνεύσιμες ή μη ανιχνεύσιμες, που είναι δυνητικά ανιχνεύσιμες. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε φυσικά, προκειμένου να αυξήσουμε τη δυνατότητά μας να ανιχνεύουμε αυτές τις ανομαλίες. Αυτό εξαρτάται από το αν η διάγνωση αυτών των ανομαλιών είναι σκοπός της εξέτασης. Αυτές οι ανομαλίες δυστυχώς δεν είναι εμφανείς, εκτός και αν κανείς κάνει τις απαραίτητες κινήσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκειμένου να τις διαγνώσει. Δεύτερον, η διάγνωσή τους είναι σε ανάλογη σχέση με το χρόνο που έχει σχεδιαστεί να αφιερωθεί σε κάθε εξέταση. Επίσης, φυσικά, σημαντική είναι η παράμετρος της εμπειρίας του εξεταστή, καθώς και η ποιότητα του υπερηχογραφικού μηχανήματος, αλλά βοηθάει πάρα πολύ εάν θα μπορούσε κανείς να βρει έναν δείκτη, έναν υπερηχογραφικό δείκτη που είναι εύκολα ανιχνεύσιμος και ο οποίος σχετίζεται και με την συγκεκριμένη ανομαλία και θα μιλήσουμε παρακάτω γι' αυτό, καθώς επίσης στην ανίχνευσή τους βοηθάει και η γνώση της εξέλιξης της έκφρασης, της φαινοτυπικής έκφρασης των ανομαλιών αυτών κατά την πορεία της κύσης. Για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί καρδιές που είναι απολύτως φυσιολογικές στο πρώτο τρίμηνο και στην αρχή του δευτέρου τριμήνου και στη συνέχεια είχαμε επίσημη υποπλασία της θερυστηρής καρδίας στο τέλος της κύησης ή ακόμα και πνευμονική ατρυσία. Ποιες είναι αυτές οι ανομαλίες, οι δυνητικά ανιχνεύσιμες? Μια λίστα παρουσιάζεται εδώ, η διαφραγματοκύλη και μάρκερ αυτής μπορεί να αποτελεί η αυξημένη αυγενική διαφάνεια, η ρευεποποδία, θανατηφόρες σκελετικές δυσπλασίες, πάλι η αυγενική διαφάνεια έχει θέση εδώ, πολυδακτυλία, σχιστίες του προσώπου, φυσικά οι καρδιακές ανομαλίες και μάρκερς των καρδιακών ανομαλιών μπορεί να είναι και η αυγενική διαφάνεια αλλά και το ντόπλερ του φλεβόδου σπόρου και της τριγλόχινας βαλβίδας της καρδιάς, καθώς επίσης και η ανοιχτή βλάβη του νοτιέου σωλήνα.
Βλέπουμε εδώ ένα περιστατικό διαφραγματοκύλης, όπου βλέπουμε σε εγκάσια τομή του θώρακα, το στόμαχο να έχει εισέρθει στο αριστερό ημιθωράκιο, παρεκτοποίηση την καρδιά προς τα δεξιά. Φαίνεται μάλιστα η εικόνα των τεσσάρων κιλοτήτων. Ένα βασμά για κάτι τέτοιο. Φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή, η εικόνα αυτή αποτελεί μάλλον μέρος του checklist που κάνουμε στο πρώτο τρίμηνο, αλλά επίσης υπήρχε αυξημένη αυγενική διαφάνεια. Από το περιστατικό αυτό αναμένεται καριότυπος προϊόντων αποβολής. Βλέπουμε ρευοϋποποδία, διαγνωσμένη στις 13 εβδομάδες της κύσης από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Μια θανατηφόρο δυσπλασία με πολύ ψηλή αυγενική διαφάνεια, αχονδρογένεσης. Και θα μιλήσουμε λίγο για τη δυσχυδή ράχη. Ξέρουμε ότι στην ανοιχτή βλάβη του νοτιαίου σωλήνα, λόγω αρνητικής πίεσης, παρατηρείται μια ουριαία παρεκτόπιση του εγκεφαλικού στελέχους, με αποτέλεσμα να πιέζεται το σύμπλεγμα τετάρτης κοιλίας και μεγάλης παραγκεφαλονοτιαίας δεξαμενής, όπως συμβαίνει και στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και έτσι δημιουργείται το λεγόμενο σημείο της μπανάνας. Αλλά στο πρώτο τρίμηνο, στην τομή για την αυγενική διαφάνεια, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη συμπίεση αυτή της τετάρτης κοιλίας και έτσι να προχωρήσουμε σε ενδελεχή έλεγχο της σπονδυλικής στήλης κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά και νωρίς το δεύτερο τρίμηνο, αν έχουμε ένα τέτοιο έβριμα, προκειμένου να διαγνώσουμε την ανοιχτή βλάβη του νοτιαίου σωλήνα, αν υπάρχει νωρίς. Και φυσικά, σε όλους μας είναι οικία η σχέση μεταξύ αυξημένης αυγενικής διαφάνειας και συγγενών καρδιακών ανομαλιών. Εδώ παρατηρείται έναν πίνακα που συσχετίζει τις μελέτες που υπάρχουν για αυτό το θέμα. Η πιθανότητα συγγενούς καρδιοπάθειας όταν η αυγενική διαφάνεια είναι πάνω από 3,5 χιλιοστά είναι 6%, σε αντίθεση με το περίπου 1% που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό, και φτάνει 12% όταν η αυγενική διαφάνεια είναι πάνω από 4,5 χιλιοστά, με ενδιάμεση επίπτωση όταν είναι από 3,5 έως 4,4 χιλιοστά. Εδώ βλέπουμε συγγενείς καρδιοπάθειες που λόγω της αυξημένης αυγενικής διαφάνειας ανιχνεύθηκαν, μιας και έγινε πιο ενδελεχής έλεγχος της καρδιάς του ευρύου, μια υποπλασία αριστερής καρδίας, όχι τόσο σοβαρή στην πρώτη διαφάνεια, πολύ σοβαρή στη δεύτερη. Εδώ βλέπουμε περίπτωση κολποκοιλιακής επικοινωνίας, όπου λείπει το μεσοκολπικό διάφραγμα και μία μόνο κολποκοιλιακή βαλβίδα. Και φυσικά, εκτός από την αυξημένη αυγενική διαφάνεια, τον τελευταίο καιρό όλοι ξέρουμε ότι η ανώμαλη ροή στον φλεβόδι πόρο, η αναστροφή του κύματος α, καθώς επίσης και η ανεπάρκεια της τριγλόχινος βαλβίδος της καρδιάς, συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση των συγγενών καρδιοπαθειών και έτσι μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε πιο ενδελεχή έλεγχο της καρδιάς, σε παραπομπή του περιστατικού, σε ειδικό υπερηχογραφιστή για την καρδιά του εμβρίου, με σκοπό την πρώιμη την ανίχνευση και την πρώιμη ανίχνευση των συγγενών καρδιοπαθειών. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια όπου συνοψίζονται οι μελέτες όλες που προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τις συγγενείς ανομαλίες της μείζωνες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και βλέπουμε ότι τα ποσοστά ανίχνευσης είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Συνολικά ανιχνεύθηκαν περίπου το 40% όλων των συγγενών ομαλιών και αυτών που στη συνέχεια ανιχνεύθηκαν κατά τη δεύτερη κύηση και αυτών που διέλαθαν της διάγνωσης και γεννήθηκαν τα έμβρια αυτά και ανιχνεύθηκαν οι συγγενείς ανομαλίες μετά. Είναι σίγουρο ότι αυτό το 40% μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο αρκεί κανείς συστηματικά και με επιμονή να εξετάζει την ανατομία του εμβρίου, το ξέρουμε στο πρώτο τρίμηνο, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, αλλά και την βελτίωση των μηχανημάτων υπερηχογραφίας και την συχνή χρήση του κολπικού υπερηχογραφήματος
όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. Ευχαριστώ πολύ.